Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Το βλέπετε και στον τίτλο. Νεοπουριτανισμός versus ψευδοαπελευθέρωση. Το έκανα για πρώτη φορά στα 40 και δεν το μετανιώνω. Πάω κατευθείαν να διαβάσω το mail της φίλης. Αγαπημένη μας ψυχοεκπαιδεύτρια, αγαπημένη μου. Ξέρω ποια είναι. Έχουμε μιλήσει και στο Twitter. Με αφορμή το πολύ εύστοχο βίντεο για τον νεοπουριτανισμό και σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, μα πόσο επαγγελματίας πια, σου κάνει πλάκα για το ότι μιλάει επαγγελματικά, σου στέλνω αυτό το mail για να αναδείξω κάτι που παρατηρώ παρακολουθώντας νεαρές και όχι μόνο YouTubers. Τον τελευταίο καιρό σε βίντεο με Q&As ή με επιστολές προς απάντηση σε YouTubers ή σε podcast, Q&As είναι questions and answers, ερωτήσεις και απαντήσεις, περίπου ότι κάνεις και εσύ, έχω πετύχει σε κορίτσια από 18 έως 20 και κάτι ετών, σπανιότερα και αγόρια, συνήθως ομοφυλόφιλα, να νιώθουν άσχημα επειδή δεν έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, είτε έχουν σχέση είτε όχι. Οι πιο αγχωμένες βέβαια είναι αυτές που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ούτε σχέση. Στα γράμματά τους αισθάνομαι πως νιώθουν να πιέζονται κυρίως επειδή πιστεύουν πως έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν ερωτικά, σεξουαλικά, στην ηλικία που βρίσκονται. Και τις καταλαβαίνω γιατί έχω νιώσει κι εγώ έτσι. Αφού στα 40 έκανα έρωτα για πρώτη φορά και δεν το μετανιώνω και λέω και ευτυχώς εκ των υστέρων. Μεταξύ με αυτή τη φίλη μιλάμε χρόνια τώρα, 5 χρόνια έχει που μιλάμε. Και μιλάμε από πριν να κάνει τη σχέση. Και σας διαβεβαιώνω ότι την αλήθεια λέει, ότι στα 40 ξεκίνησε την ερωτική της ζωή. Τις καταλαβαίνω αυτές τις κοπέλες όμως και για έναν ακόμα λόγο. Πριν μερικά χρόνια, ευτυχώς πριν το cancel culture, άλλο φαινόμενο αυτό, το μισό ελληνικό Twitter είχε πέσει να φάει γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια επειδή είπε για μια ξένη αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ότι έχει πρόβλημα που ενώ είναι 25 ή λίγο μικρότερη και αραβωνιασμένη δεν έχει κάνει σεξ ακόμα ή ότι λέει ψέματα. Να σημειώσω εδώ πως η συγκεκριμένη αθλήτρια ήταν από λατινοαμερικάνικη καταγωγή, καθολική, και είχε επιλέξει να μείνει παρθένα μέχρι το γάμο της ενώ έμενε με τον αραβωνιαστικό της. Προφανώς ήταν επηρεασμένη από τη θρησκεία της, αλλά η απόφαση για το σώμα της είναι δική της και μόνο δική της. Συμφωνώ. Και αυτό μας εξαγρίωσε και επιτεθήκαμε στην παρουσιάστρια, η οποία έχει και δύο κόρες. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πια εκτός από το slut shaming να γίνεται και virgin shaming. Slut shaming είναι όταν κάνεις μια γυναίκα να νιώθει άσχημα, να νιώθει ντροπή επειδή έχει κάνει σεξ. Virgin shaming είναι να κάνεις μια γυναίκα να νιώθει άσχημα, να νιώθει ντροπή επειδή είναι παρθένα. Ή έναν άνδρα. Όχι μόνο μια γυναίκα, και για έναν άνδρα μπορεί να είναι το slut shaming και το virgin shaming. Και το λέω, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω να λένε για μια κοπέλα ότι έχει πρόβλημα αν έχει πατήσει τα 20 και δεν έχει κάνει σεξ. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο είναι όταν το ακούω από γυναίκες. Εσωτερικευμένος μισογυνισμός φαντάζομαι πάλι. Θα έλεγα πως ναι. Σου επισυνάπτω το link του podcast της γνωστής ηθοποιού Μαρίας Σολομού με τίτλο «Παρθένα στα 31». Σε αυτό επειδή ήθελα να βοηθήσω σχολίασα. Χαχαχαχαχα, το πρώτο έκανα σε μεγαλύτερη ηλικία από το αναμενόμενο και έγινε με έναν άνθρωπο που γούσταρα και με γούσταρε, που με σεβάστηκε και δεν με πίεσε. Ήρθε από μόνο του επειδή θέλαμε και δυο. Επίσης έχω να πω πως κανένας άνδρας που μάθαινε ότι ήμουν ακόμα παρθένα από μια ηλικία και πάνω που δεν είναι αναμενόμενο δεν με κοροϊδέψε και με είδε ως ούφο, ως εξωγήινο δηλαδή, ίσα ίσα. Και όπως μου έχουν μπει και δυο άντρες φίλοι, αν κάποιος σε κοροϊδέψει γι' αυτό, σήκω και φύγε γιατί έχει πρόβλημα. Δεν ανέφερα στο σχόλιο που έκανα κάτω από το podcast την ηλικία που πρώτο έκανα έρωτα, γιατί φοβήθηκα να μην τρομάξω τα κορίτσια με αντίστοιχο θέμα, ότι και εκείνες πρέπει να περιμένουν μέχρι τα 40. Πριν λίγες μέρες έλαβα στο σχόλιο μια νέα απάντηση από μια κοπέλα. Πόσο τυχερή. Εγώ με όσους έχω βγει με παράτησαν όταν το έμαθαν και είμαι μόνο 24 ετών. Πού ζούμε! Πού ζούμε! Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Εννοείται απάντησα πάλι προσπαθώντας να την κάνω να νιώσει καλά και να μην το βάζει κάτω. Φοβάμαι όμως πως δεν απαντώ σωστά. Δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχει σωστός τρόπος ή αν πρέπει να ανακαλύψουν μόνες τους την αλήθεια. Το σίγουρο είναι πως ενώ στις γυναίκες που είναι ενεργές σεξουαλικά η νεοπουριτανική κοινωνία απαγορεύει να κάνουν μόνο σεξ χωρίς συναίσθημα, όπως υποτίθεται κάνουν οι άντρες, στις νεότερες κοπέλες και στα αγόρια, γιατί και αυτά πιέζονται,
βάζει το μαχαίρι στο λαιμό με μια ψευτοαπελευθέρωση, θα έλεγα, ότι αν δεν έχουν κάνει σεξ μέχρι μια ηλικία είναι προβληματικές ή είναι προβληματικοί. Ότι τι, πόσο αντικρουόμενα είναι αυτά τα δύο. Έχεις απόλυτο δίκιο, φιλενάδα, ότι είναι και τα δύο παράλογα και τα δύο αντικρουόμενα και τα δύο αφύσικα. Αλήθεια, τι συμβαίνει με την κοινωνία μας και το πιο σημαντικό, πώς μπορούμε να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε τα κορίτσια μας. Μάλιστα. Και έχει και ένα αστερίσκο και λέει τα ομοφυλόφιλα, δεν το αναφέρω για διαχωρισμό, τα ομοφυλόφιλα αγόρια, αυτό έλειπε, αλλά επειδή συνήθως μισογενισμός και ομοφοβία πάνε μαζί, οπότε τα πρόσωπα αυτά είναι πιο ευαίσθητα και δυσκολεύονται περισσότερο λόγω του ότι ακόμα θεωρούνται διαφορετικά στην κοινωνία μας. Και είμαι ευγενική με τον όρο διαφορετικά. Και εννοείς ότι είσαι ευγενική με τον όρο διαφορετικά για τον λόγο του ότι η κοινωνία έχει πολύ άσχημες απόψεις, έχει πολύ άσχημες λέξεις να πει για τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Δυστυχώς και στο live που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή βρέθηκε κάποιο προφίλ να γράψει βλακίες για τη γυναικεία ομοφιλοφιλία, όπως και να έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το mail. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail. Το έχουμε ξαναθίξει αυτό το θέμα, αλλά θα το θίξουμε ξανά. Εντάξει. Η σεξουαλική λειτουργία στον άνθρωπο είναι προαιρετική. Προαιρετική. Δεν είναι υποχρεωτική λειτουργία όπως είναι η λειτουργία της αναπνοής, η λειτουργία της πέψης, η λειτουργία της ενούρησης, η λειτουργία της εγκόπρισης, εάν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι εννοώ, δεν θα πεθάνει ένας άνθρωπος αν δεν κάνει σεξ. Μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να ζήσει όλη του τη ζωή μέχρι τα 100 χρόνια, πες, και να μην κάνει σεξ και να μην τρέχει τίποτα. Δεν είναι δική μας δουλειά. Εάν ξεκινάει κάποιος την ερωτική του ζωή, πότε ξεκινάει την ερωτική του ζωή και πώς τη ξεκινάει την ερωτική του ζωή και στη συνέχεια πώς τη ζει την ερωτική του ζωή. Η κοινωνία μας είναι, τι να πω ρε παιδιά, είμαστε σε μία φάση ό,τι να είναι. Άλλα ντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Φοβερές αντιφάσεις. Απ' τη μια σε κάνουν να νιώθεις άσχημα αν έχεις ερωτική ζωή και αν έχεις ερωτική ζωή πιο ελεύθερη. Θυμάστε το βίντεο που έγινε πανικός από κάτι ηλίθια σχόλια από κάτω που κατηγορούσα μια κοπέλα ότι έκανε σεξ χωρίς συναίσθημα, ό,τι να είναι. Και παράλληλα, σου λένε «Μα δεν έκανες ακόμη σεξ, είσαι προβληματικός, είσαι προβληματική». Όχι ρε παιδιά. Όπως την κοπέλα που στείλε το mail, την οποία ξαναλέω τη γνωρίζω, μου στέρνε mail προτού ξεκινήσω να κάνω τα vlog στο κανάλι. Με παρακολουθούσε σε κάποιες εκπομπές μου και μου έστειλε mail και ξέρω την ιστορία της. Ξέρω πώς έχει αναπτυχθεί, πώς έχει λειτουργήσει. Υπήρχαν λόγοι που δεν έκανε σχέση νωρίτερα. Υπήρχαν λόγοι, είχαν να κάνουν με την προσωπική της ζωή, είχαν να κάνουν με το πώς διαχειριζόταν η ίδια τις συνθήκες της ζωής της. Και δεν χρειάζεται να πω περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες, γιατί έχουμε κάνει 1500, όχι 3000 vlogs έχουμε, στα οποία μιλάμε για οικογένειες, για σχέσεις μέσα στις οικογένειες, για το πώς η ανατροφή μας επηρεάζει, ότι κάποιοι από εμάς έχουμε να λύσουμε περισσότερα ζητήματα από άλλους κλπ. Η κοπέλα όταν ήταν έτοιμη έκανε σχέση και έκανε και πολύ καλή σχέση. Το ξέρω γιατί μου γράφει. Με ένα εξαιρετικό παιδί. Και ήταν 40. Και μέχρι τα 40 ήταν παρθένα. Και μέχρι τα 40 δεν είχε σχέση. Και μια χαρά περνάει. Και μια χαρά περνάει και ο φίλος της. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσουμε να κριτικάρουμε εαυτούς και αλλήλους. Πρέπει να σταματήσουμε να κατακρίνουμε εαυτούς και αλλήλους. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία ζωής. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο ζωής. Δεν είσαι άγιος αν είσαι παρθένος, δεν είσαι άρρωστος αν είσαι ή προβληματικός αν είσαι παρθένος, δεν είσαι αμαρτωλός αν κάνεις σεξ, δεν είσαι άγιος αν δεν κάνεις σεξ. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, θα είμαι ρεαλιστική και θα πω ότι η συνθήκη σήμερα είναι πολύ καλύτερη παρά πριν 40 χρόνια και πριν 50 χρόνια. Που τα πράγματα ήταν πολύ πιο αυστηρά και όλοι θεωρούσαν ότι είχαν όχι δικαίωμα στην άποψη, δικαίωμα στο μπλοκάρισμα της ζωής των άλλων ανθρώπων. Πλέον στην εποχή μας αυτό μας επηρεάζει είναι οι βλακίες που λέει ο ένας και ο άλλος, που όταν τις ακούμε και τις πιστεύουμε στενοχωριόμαστε για τον εαυτό μας και νιώθουμε ανασφάλεια για μας και λέμε πω μήπως έκανα κάτι λάθος που είμαι 30 και ακόμη δεν έχω κάνει σεξ.
πω, μήπως έκανα κάτι λάθος που επέλεξα συνειδητά να κάνω, να έχω μία σεξουαλική επαφή που να μην προχωρήσει σε σχέση και να μην συνεχίσει σε σχέση. Μήπως έκανα κάτι λάθος, μήπως έχω πρόβλημα. Αν έχεις πρόβλημα, δεν θα σου το πει η γειτόνισσα, δεν θα σου το πει ούτε η μάνα σου, δεν θα σου το πει αν έχεις πρόβλημα. Γιατί περισσότερες μανάδες είμαστε πολύ, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είδατε, λέω πρώτο πληθυντικό, είμαστε πολύ καθυστερημένες οι περισσότερες μανάδες και προβάλλουμε φοβίες πάνω στα κορίτσια μας. Ούτε η μάνα σου θα σου το πει, ούτε η γειτόνισσα θα σου το πει, ούτε το περιοδικό θα σου το πει, ούτε η βλόγκερ ή η μπλόγκερ θα σου το πει. Θα πας σε ένα ψυχολόγο και θα συζητήσεις. Και αν χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που λειτουργείς για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη, θα σε βοηθήσει ο ψυχολόγος να το κάνεις. Την έχουν δει όλοι γκουρού. Την έχουν δει όλοι σοφοί. Οι σοφοί της σχεών όλοι, μέσα στα διαδίκτυα, μέσα στις παρέες, παντού, να μοιράζουν σοφία. Και να λένε πρέπει να κάνεις το ένα και πρέπει να κάνεις το άλλο και δεν πρέπει να κάνεις το ένα και δεν πρέπει να κάνεις το άλλο. Ρε παιδιά, κορμί δικό του καθένος. Αν θέλει το χρησιμοποιεί για τη σεξουαλική λειτουργία, αν δεν θέλει δεν το χρησιμοποιεί για τη σεξουαλική λειτουργία και δικαίωμά του. Σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι asexual, που δηλώνουν asexual. Που επιλέγουν είτε υποσυνείδητα είτε συνειδητά να μην έχουν σεξουαλική ζωή. Και μια χαρά ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πεθαίνουν. Δεν πέθαναν από στέρηση σεξ. Κανείς δεν πέθανε από στέρηση σεξ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάνει σεξ και έχει σεξουαλικές επιθυμίες και σεξουαλικές ορμές, αλλά το τέρι του, για παράδειγμα, την τιμωρεί με αποχή από τη σεξουαλική επαφή ενώ είναι σε σχέση, ναι, εκεί θα δυσκολευτεί πάρα πολύ που δεν κάνει σεξ όταν έχει τέρι και το τέρι του, το τέρι της, δεν του, της κάθεται. Εκεί θα δυσκολευτεί. Αν είσαι μόνος σου όμως. Και ακόμη δεν είσαι σε μια φάση που να είσαι έτοιμος και να είναι και κατάλληλες συνθήκες που να νιώθεις καλά και με τον κατάλληλο άνθρωπο που να νιώθεις καλά για να προχωρήσεις στην έναρξη της σεξουαλικής σου ζωής, γιατί να ταλαιπωρείσαι. Σοβαρά τώρα. Γιατί να ταλαιπωρείσαι. Γιατί να βάζεις τον εαυτό σου, τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία, να νιώθεις άσχημα, να νιώθεις μειονεκτικά, να νιώθεις ότι έχεις πρόβλημα επειδή δεν το έχεις κάνει ακόμη. Και δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα το σεξ, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, του δίνουμε πάρα πολύ αξία. Και οι νεοπουριτανιστικές κοινωνίες και οι πουριτανιστικές κοινωνίες και οι ψευδοαπελευθερωμένες κοινωνίες δίνουν μεγάλη έκταση και μεγάλη σημασία στο σεξ. Το σεξ είναι μια σωματική λειτουργία, η οποία είναι προαιρετική. Ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ανθρώπου. Μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος και χωρίς σεξ. Είναι μία σωματική λειτουργία η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποφέρει ευχαρίστηση. Γιατί δεν είναι όλες οι ερωτικές πράξεις το ίδιο. Δηλαδή, το να κάνεις σεξ από μόνο του δεν σου εγγυάται ότι θα έχεις και ευχαρίστηση, ότι θα έχεις και οργασμό, ότι θα έχεις και μια ωραία εμπειρία. Εντάξει. Όσοι έτυχε να κάνουμε σεξ μέχρι τώρα, ξέρουμε ότι κάποιες ερωτικές συνευρέσεις είναι αποτυχημένες. Δεν επιφέρουν ούτε την ευχαρίστηση, ούτε τη χαρά, ούτε το οποιοδήποτε θετικό θα περιμέναμε πως θα επιφέρουν. Εντάξει, δεν εγγυάται κανείς ότι το σεξ θα είναι επιτυχία. Είπαμε, είναι μια προαιρετική λειτουργία. Όποιος θέλει να κάνει και έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνει, με γεια του, με χαρά του, να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος μαζί του. Όποιος δεν θέλει να κάνει, δικαίωμά του, και δεν μας πέφτει κανείς απολύτως λόγος. Να σταματήσουμε να βάζουμε πιέσεις πάνω στους ανθρώπους, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Ή να τους πιέζουμε για να κάνουν σεξ προτού να είναι η ώρα τους και να είναι έτοιμοι και να το επιλέξουν ήδη αν θα κάνουν σεξ, ή να τους πιέζουμε να μην κάνουν σεξ, ή να τους κριτικάρουμε επειδή κάνουν σεξ, επειδή δεν το κάνουν μέσα σε σχέση ή δεν το κάνουν όπως εμείς φαντασιωθήκαμε πως θα έπρεπε να το κάνουν. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το δικό του το κορμί. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του σεξουαλικά όργανα. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για το τέτοιο της άλλης, ούτε για το τέτοιο του άλλου, ούτε εσύ. Ούτε εσύ που είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να κριτικάρεις. Δεν σου πέφτει λόγος, άνθρωπε μου. Δεν σου πέφτει λόγος. Δεν μας πέφτει λόγος πότε κάνεις σεξ ένα παιδί για πρώτη φορά, ένας έφηβος, ένας νεαρός ενήλικας. Δεν μας πέφτει λόγος αν δεν έχει κάνει ακόμη σεξ. Πού μας πέφτει λόγος? Μας πέφτει λόγος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας
από οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, να το μεγαλώνουμε με σωστή σεξουαλική και ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση, που να τους εξηγούμε μεγαλώνοντας ότι το σώμα τους είναι δικό τους, είναι μόνο δικό τους και δεν δικαιούται κανείς να τους επιβάλλει οτιδήποτε να κάνουν με το σώμα τους ή να μην κάνουν με το σώμα τους. Είναι απαραίτητο να τους το εξηγήσουμε ότι κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλλει τι να κάνουν με το σώμα τους, γιατί έτσι τους προστατεύουμε και από οποιοδήποτε κινδύνους έχουν οι ανήλικοι, από επιτίδιους ενήλικες, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, μιλάω για την παιδεραστία. Και να τους εξηγήσουμε ότι κανείς δεν μπορεί να τους απαγορεύσει να κάνουν ό,τι θέλουν με το σώμα τους, για να τους γλιτώσουμε από τύψεις και ενοχές στην περίπτωση που θα ξεκινήσουν την ερωτική τους ζωή. Να μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να αγαπούν, να εκτιμούν και να σέβονται το σώμα τους, τον εαυτό τους, την ψυχή τους, το σώμα, τον εαυτό και την ψυχή των άλλων ανθρώπων. Ο καθένας να φροντίζει τον εαυτό του. Ο καθένας να κοιτάζει τα δικά του τέτοια. Όχι τα λούν. Η μόνη περίπτωση, το ξαναλέω, στην οποία έχουμε λόγο να συμβουλέψουμε ή να διδάξουμε σε σχέση με το σεξ και τις ερωτικές σχέσεις, είναι όταν είμαστε γονείς στα ανήλικα παιδιά μας. Εκεί ναι, και με πολύ προσοχή, προσοχή για να τους δώσουμε σεβασμό προς το σώμα τους και να μην τους δημιουργήσουμε ενοχικότητα και να μην τους μπλοκάρουμε με διάφορους τρόπους όπως κάνουν οι γονείς και μετά πάνε στους ψυχολόγους και θέλουν ένα σωρό συνεδρίες για να ξεμπλοκάρει κάποιος που οι γονείς του του έχουν βάλει μέσα στο μυαλό του ενοχές, του έχουν βάλει μέσα στο μυαλό τους οποιασδήποτε, μυαλό του οποιασδήποτε απαγορέψεις, οποιαδήποτε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που σε σαμποτάρουν. Και ναι, σε σαμποτάρει και το να θεωρείς ότι είναι κακό να μην έχεις κάνει σεξ ακόμα, και ναι, σε σαμποτάρει το να νιώθεις ενοχή που έχεις κάνει σεξ. Αφήστε τα κορμιά και τη σεξουαλικότητα των άλλων ανθρώπων ελεύθερα. Ασχοληθείτε με το τέτοιο σας και αφήστε τον άλλον. Εμάς.